Κατσάκη που θα μας πει δυο τραγουδάκια που την είχαμε πάλι όταν ήταν πολύ μικρούλα στην πρώτη εκδήλωση που είχαμε κάνει στο Σύλλογο. Και τώρα έχει μεγαλώσει από ό,τι βλέπω πολύ και έχει μια πολύ ωραία φωνούλα και θα μας πει δυο όμορφα τραγουδάκια. Δυο όμορφα τραγουδάκια, θα τα ακούσετε. Ευχαριστώ πολύ. Είναι η Λένα μας.
εκπρόσωπε του Δήμου, σύμβουλοι πρώτου και δεύτερου βαθμού της αυτοδιοίκησης. Υποψήφια δήμαρχο, νομίζω ότι είναι μόνο ο κύριος Αθανασίου. Εκπρόσωποι συλλόγων και σωματείων, αγαπητά μέλη του συλλόγου μας και φίλοι φυσικά. Εύχομαι η νέα χρονιά να μας χαρίσει υγεία, αγάπη, ειρήνη και χαρά σε όλους μας και στις οικογένειές σας. Έχω ιδιαίτερη χαρά μετά από 3 χρόνια πανδημίας να σας καλωσορίσω στην κοπή την πρώτη χρονιά την τυπίτα μας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τη μεγάλη συμμετοχή σας και θα ήθελα σε κάθε εκδήλωση που οργανώνει ο Σύλλογος να έχουμε την ίδια συμμετοχή. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο Σύλλογός μας ανταποκρίθηκε σε όλες τις υποχρεώσεις του. Ένα μέρος των υποχρεώσεων του είναι η οικονομική ενίσχυση των ασθενών μας. Και θα ήθελα να σας αναφέρω, το 2022 ενισχύσαμε τους ασθενείς μας με το ποσό των 24.700 ευρώ. Γι' αυτό ευχαριστώ από καρδιάς τα μέλη, τους φίλους, τους χορηγούς που με την βοήθειά τους ενισχύετε το ταμείο μας και έτσι μας βοηθάτε στο δύσκολο έργο μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Δημητρίου και Λυλίκας Μωραϊτή και ιδιαίτερα το μεγάλο χορηγό μας, το Ίδρυμα Αντωνίου Κομνηνό, το οποίο, όπως σας έχω ξαναπεί, δεν αφήνει το ταμείο μας ποτέ άδειο και είναι πάντα δίπλα μας. Και πάλι σας ευχαριστώ, σας εύχομαι μια ευλογημένη χρονιά με υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Θα ήθελα να μοιραστώ κάτι που μου είχε πει μια φίλη καρκινοπαθής και που με σκύλησε πάρα πολύ όταν το είπε. Και συγκινούμε. Εμείς οι καρκινοπαθείς είμαστε μία οικογένεια. Και λέω εγώ, ας πούμε, απαντάω. Και συμπληρώνω εγώ ότι οι φίλοι των καρκινοπαθών είναι εκεί που στηρίζουν, είναι εκείνοι που στηρίζουν τους καρκινοπαθείς. Και τους ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα επίσης να σας ανακοινώσω μια πολύ ευχάριστη είδηση που θα χαρούμε όλοι πάρα πολύ. Σύντομα κοντά μας θα έχουμε την κυρία Δέσποινα Γκέκα, παθολόγο-ογκολόγος στο νοσοκομείο μας και έτσι θα αρχίσει να οργανώνεται η ογκολογική υπομονάδα. Που αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Θα βοηθήσει όλους τους καρκινοπαθείς. Και όχι μόνο τη Σύρου, και τα κοντινά νησιά. Σας ευχαριστώ και πάλι. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση, να περάσουμε όμορφα. Το πιστεύω ότι θα περάσουμε. Και να φωνάξω τον Παπακώστα να μας ευχαριστήσει την πίτα μας. Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε ενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον, ο τον όνον δημιουργέ και Κύριε
και βασιλεύ των αιώνων, ο πολύς ενελέη και πλούσιος εν αγαθότητη, ο τα δώρα των μάγων εν Βηθλεέμ προσδεξάμενος, ο άρτος της ζωής, ο εκ του ουρανού καταβάς, ο καιρούς και χρόνους εν της η εξουσία θέμενος και την ζωήν ημών εις χείρα σου διακρατών. Επάκουσον ημών δεωμένος σου εν τη ευσίμω ημέρα ταύτη επί τη εισόδο ημών εις τον αίων εν εαυτόν της Χριστότητός σου και ευλόγησον τον πλακούντα τούτον, τον προσφερόμενον εις δόξα σοι και τιμήν τον Αγίος Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας. Επίβλεψον μεγαλόδωρο εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπεψον εφημάς τις αδόρατα αυτά ευτρεπίσαντας και τις εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τα ουρανίους δωρεά σου, ότι επισύ ελπήκαμε το ζώντι Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον ημών τας εισόδους και εξόδους, πλήθινον εν αγαθείς τη ζωήν ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των θείων σου εντολών σου. Ότι και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, πρεσβείες της Παναχράντου Αγία σου Μητρός, τον Αγίος Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και πάντων σου των Αγίων, των Απαιώρωστων Σεβρισάντων. Αμήν. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον, ετι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων ημών των συνερθόντων και εν θεία κατανοίξη παρακολουθούντων την ακολουθίαν ταύτην, της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του Συλλόγου Καρκινοπαθών της πόλεως και της νήσου ταύτης, υγείας, σωτηρίας και θείας βοηθείας περ αυτών είπαμε. Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε εμάς. Επάκουσον ημών ο Θεός σωτηρίες πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενού ημίν δέσποτα επί τις αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των ενασκήσει λαμψάντων, των Αγίης Πατρός ημών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, προστάτου Πολίουχου και Εφόρου, της Πόλεως και της Νήσου Τάφνης, της Οσίας Μητρός ημών, Πελαγίας της Εντίνου και Μεθοδίας Εγκυμόλου, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Εκυμπιάνης, του Αγίων Δόξου Μεγάλο Μάρτυρος και Αματικού Παντελεήμονος, προστάτου του Συλλόγου Καρκινοπαθών της Πόλεως και της Νήσου Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Μαζί με τις δικές μου ευχές, δεχτείτε και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ο οποίος από τη στιγμή βρίσκεται στην Τίνο για την έβρεση της Αγίας Εικόνας της Μεγαλόχαρης. Εύχομαι στο Δέλτα Σίγμα υγεία και καλή δύναμη στο έργο σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά με υγεία.
σας. Καλή χρονιά με υγεία. Σας εύχομαι και εγώ καλή χρονιά. Σε όσους παλεύουν με το θηρίο, καλό κουράγιο στους ίδιους και στις οικογένειές τους. Καλή χρονιά, υγεία, αγάπη, ειρήνη σε όλους. Να έρθει να μας κόψει. Να μας ανεφόρτα, Γιώργο. Και τι ήθελα. Συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, αγαπητές συμπολίτησες, αγαπητοί συμπολίτες. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε μέσω αυτής να απευθύνω εγκάρδιες ευχές σε όλους τους παριστάμενους. Σας μιλώ από καρδιάς και σας λέω ότι πραγματικά στη ζωή μου πάντα θαύμαζα τους ανθρώπους που δίνουν αγώνες. Αγώνες για τη ζωή. Ο αγώνας όμως που δίνουν οι καρκινοπαθείς είναι ο υπέρτατος αγώνας. Και πρέπει να χαίρει το σεβασμό όλων μας και να έχει τη βοήθεια από όλους μας. Ο κάθε συνάνθρωπός μας που δυστυχώς βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Δεν είναι μέρα η σημερινή για πολλά λόγια, είναι μέρα χαράς, διασκέδασης για όλους σας, για όλους μας. Γι' αυτό λοιπόν θα περιοριστώ να σας ευχηθώ στον καθένα προσωπικά, στις οικογένειές σας, η κάθε μέρα του 23 που έρχεται να είναι καλύτερη από την προηγούμενη και κάθε μέρα καινούρια να είναι γεμάτη καλές ειδήσεις. Καλή χρονιά σε όλους. Σας παρακαλώ ο κύριος Μάκης Δαδάς να έρθει το ψήμα κομμάτι. Πάλι μου περνάς μπροστά. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου σας για τη σημερινή πρόσκληση. Σήμερα είναι η μέρα ευχών. Εγώ θα δώσω μια μεγάλη ευχή. Θέλω η ελπίδα να είναι φωγεσμένη μέσα στην ψυχή σας, μέσα στην καρδιά σας. Και αυτή η ελπίδα να μην φύγει ποτέ. Θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβουλίο, διότι πράγματι σε όλη τη θητεία της απέδειξε ότι συμμετέχει ζωηρά στο κοινωνικό έργο το οποίο βγαίνει μέσα από το καθιστατικό του. Εύχομαι δύναμη και κουράγιο για τη συνέχεια.
Γιατί δεν σας κρύβω ότι αυτό που κάνετε είναι ένα θεάρεστο έργο. Και εφόσον είναι θεάρεστο έργο, πρέπει να γίνεται με προσοχή από όλους σας. Σας εύχομαι και πάλι δύναμη και κουράγιο. Εύχομαι σε όλους, πραγματικά, το 2023 να είναι μια χρονιά ευόρωσης όλων των προσωπικών, αλλά και οικογενειακών στόχων και προσδοκιών σας. Να είστε όλοι καλά και πάντα δυνατοί. Φωνάξω την κυρία Ειρήνη Δράκου, που είναι εκπρόσωπος του κομμάτου μας. Ήρθαμε μαζί με τον Αλέξη, εκπροσωπώντας στην πράξη το Δημοτικό Συμβούλιο. Εκπροσωπούμε, ο κύριος Δήμαρχος είναι εκτός Ήρου, σας στέλνει τις ευχές του. Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου όλων των Μελών, να είστε καλά. Συγχαρητήρια στο Δέτα Σίγμα για τη δουλειά που συντονίζετε. Ευχόμαστε σε όλους καλή υγεία και να αντιμετωπίζονται τα όποια προβλήματα. Χρόνια πολλά, υγεία, ελπίδα, αλληλεγγύη. Να είναι το 2023 ένα καλύτερο έτος σε σχέση με τα προηγούμενα και να ευχηθούμε στο Διοικητικό Συμβούλιο, στον Πρόεδρο και στα μέλη να είναι πάντα δυνατοί και πάντα υγιείς για αυτό το σημαντικό έργο που κάνουν μέσω του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φίλων του Κλάδου. Να είστε όλοι καλά, χρόνια πολλά. Σε αυτό το σύλλογο που απευθύνεται σε ανθρώπους που παλεύουν για τη ζωή τους. Στο Διοικητικό Συμβούλιο που μπορούν να απευθυνθούν στους ανθρώπους που παλεύουν για τη ζωή τους. Πράγμα που είναι πολύ δύσκολο. Κάποιοι δεν μπορούν από εμάς να το κάνουν. Να έχετε υγεία, να είστε δυνατοί και να ξέρετε πως ό,τι θελήσετε μέσω του συλλόγου σας, αν εμείς μπορούμε στο Δήμο, θα είμαστε δίπλα σας. Δίπλα σας. Να έχετε υγεία και του χρόνου όλοι παρόντες. Χρόνια πολλά. Όλοι μπορούμε μαζί. Όλοι μπορούμε μαζί. Όλοι μαζί. Χρόνια πολλά. Ακούσαμε και μια ωραία φράση που μας άρεσε πάρα πολύ. Όλοι μαζί μπορούμε. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει... Έχουμε κάποια μηνύματα, να μην καθυστερούμε άλλο, στα γρήγορα. Λοιπόν, έχουμε μια χαιρετιστήρια επιστολή από τον Επίσκοπο Ρωμαιοκαθολικών, τον κύριο Πέτρο. Σας εύχομαι καλή και ευλογημένη χρονιά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να βρίσκομαι στην τοπή της πρωτοχρονιά της Βασιλιόπηδας του Συλλόγου σας. Όμως θα είμαι σε προγραμματισμένο πνευματικό ταξίδι εκτός Ήρου. Με την βοήθεια του κυρίου, εύχομαι κατά τη νέα χρονιά για όλους το δώρο της υγείας και της εγκαρτέρησης στις σημερινές δυσκολίες και τις δοκιμασίες. Με την αγάπη του Χριστού, Πέτρος Επίσκοπος Ρωμαιοκαθολικών. Επίσης έχουμε από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ιωάννη Βρούτση, μήνυμα προς σύλλογο, προς πρόεδρο Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φίλων Κυκλάδων. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, αγαπητοί συμπατριώτες. Με ιδιαίτερη χαρά έλαβα την τυπική πρόσκληση που μου απευθύνατε για να παραβρεθώ στην εκδήλωση που οργανώνεται με την ευκαιρία της κοπής της πρωτοχρονιάτικης βασιλότητας του Συλλόγου μας. Δυστυχώς, σήμερα βρίσκομαι στην Τίνο για τον εορτασμό των 200 ετών από την έβρεση της Ιεράς Εικόνας της Μεγαλόχαρης, γεγονός που δεν μου επιτρέπει να βρίσκομαι κοντά σας, αν και θα το ήθελα πάρα πολύ. Ωστόσο, σας διαβεβαιώνω ότι προσωπικά θα βρίσκομαι πάντα δίπλα σας στον όμορφο και διαρκή αγώνα που δίνετε. Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια τόσο σε εσάς, κυρία Πρόεδρε, για την εργότη προσπάθειά σας, όσο και στα μέλη του Συλλόγου, για τις τόσο σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις που αναλαμβάνετε. Το έργο σας είναι αναμφισβήτητα κοινωνικά ωφέλη.
ωφέλιμο και χρήσιμο για την τοπική κοινωνία της Ήρου. Γι' αυτό να συνεχίσετε με το ίδιο πάθος και τον ίδιο ζήλο το έργο σας. Εύχομαι σε όλες και όλους χρόνια πολλά και καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας. Το 2023 να είναι καλοτάξιο και ευλογημένο με ειλικρινή αισθήματα κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος μιας δημοκρατίας Ιωάννη Πλούτσας. Επίσης έχουμε μήνυμα από τον βουλευτή Κυπράτων, τον κύριο Φίλιππο Φόρτωνα. Αγαπητοί μου συμπατριώτες, φίλες και φίλοι, δυστυχώς σήμερα λόγω αντιλημμένων υποχρεώσεων δεν κατέστη να τον βρίσκομαι κοντά σας στην εκδήλωση για την τοπή της πρωτοχρονιάτικης σπούδας του Συλλόγου. Στην αρχή του νέου αυτού έτους όλοι μας προσδοκούμε και ευχόμαστε το 2023. Να είναι μια χρονιά καλύτερη από τις δύο προηγούμενες, στις οποίες βρεθήκαμε αντιμέτωποι με πολλές δυσκολίες. Όμως όλοι μαζί καταφέραμε με δύναμη, υπομονή και επιμονή να τις ξεπεράσουμε και να βάλουμε τα θεμέλια για καλύτερες μέρες γεμάτες αισιοδοξία. Εύχομαι το 2023 να μας βρει όλους ενωμένους με έναν κοινό σκοπό. Να αγωνιστούμε με ζήλο για τον τόπο μας, τα νησιά των Κυκλάδων μας και να χτίσουμε ένα μέλλον γεμάτο ελπίδα, φωτοτή και ευημερία. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά γεμάτη υγεία και αγάπη για εσάς και τις οικογένειές σας με εκτίμηση Φίλιππος Φόρτωνας, βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης έχουμε χαιρετισμό από τον βουλευτή Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κύριο Σιρμαλένιο. Αγαπητοί φίλοι του Συλλόγου των Καρκινοπαθών και φίλων των Κυκλάδων, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας να παρευρεθώ στην εκδήλωση για την τοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου σας, αλλά δυστυχώς την ίδια μέρα θα βρίσκομαι σε προανηλημμένη υποχρέωση στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Ήλιο. Σας εύχομαι από καρδιάς χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Μια χρονιά με υγεία για όλους και στήριξη της δημόσιας υγείας στη Σύρο και σε όλα τα νησιά μας. Εύχομαι επίσης κάθε καλό σε εσάς και τις οικογένειές σας, καθώς και επιτυχίες στους στόχους του Συλλόγου, ενός Συλλόγου που δίνει το παράδειγμα στήριξης και αλληλεγγύης σε όλους τους ευάλωτους συμπολίτες μας. Εύχομαι ακόμα ειρήνη στον κόσμο, δημοκρατία και κράτος δικαίου στη χώρα μας, καθώς και βιώσιμη ανάπτυξη για την αντιμετώπιση των δυσκολιών διαβίωσης και τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Και πάλι χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Για τη στήριξη των στόχων του Συλλόγου θα καταθέσω μια μικρή οικονομική συμβολή. Νίκος Σιρμαλένιος, βουλευτής Κυκλάδων ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Επίσης έχουμε ένα μήνυμα από τον κύριο, από τον υποψήφιο δήμαρχο για το νησί μας, τον κύριο Βεκρή. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ ειλικρινά για την πρόσκληση στην εκδήλωση της κοπή της πίτας του Συλλόγου σας, αλλά δυστυχώς ανηλυμένες υποχρεώσεις, τις οποίες δεν κατάφερα να μεταθέσω χρονικά, δεν μου επιτρέπουν να παραβρεθώ. Σας εύχομαι καλή χρονιά με υγεία και δύναμη για να συνεχίσετε το σημαντικό σας έργο για το καλό του νησιού μας και τον κατοίκο. Φιλικά, Χάρης Βεκρής, σειρά σου. Ιστερόγραφο. Δεχτείτε, σας παρακαλώ, μια μικρή οικονομική ενίσχυση που κατέθεσα στο τραπεζικό σας λογαριασμό ως ελάχιστη ένδειξη στήριξης του έργου σας. Επίσης κόλλησε ο Δέμον, δεν υπάρχει παντού Δέμον, κόλλησε ένα χαρτί και προσπεράσαμε την βουλευτή Κυκλάδων, την κυρία Κατερίνη Μονογιού. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλες και φίλοι, ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μου επέτρεψαν να παρευρεθώ στη σημερινή εκδήλωσή σας. Η σκέψη μου όμως είναι μαζί σας. Εύχομαι καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Το 2023 θα χαρίζει σε εσάς και στις οικογένειές σας ευλογία, υγεία, αγάπη και πρόοδο. Βρισκόμουν και θα συνεχίσω να βρίσκομαι πάντα δίπλα σας για την βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των Κυκλαδιτών και την εφαρμογή πολιτικών που κάνουν ποιοτικότερη την καθημερινότητά σας και η στήριξή σας στις επόμενες εκλογές θα αποτελέσει τιμή και ευθύνη για εμένα. Τελικά, Κατερίνα Μονογιού, βουλευτής Κυκλάδων Νέας Δημοκρατίας. Όπως επίσης και τηλεφωνικά επιστήμονσε του Γενικού Νοσοκομείου Ζήρου μας, ο κύριος Ζουλουφός Μιχάλης, τηλεφώνησε με την κυρία Πρόεδρο, στέλνει και αυτό στις ευχές του και να ξέρετε ότι πάντα προσπαθεί, αλλά θέλει και τη στήριξη των Συριανών του νοσοκομείου μας. Να είστε όλοι δίπλα στο νοσοκομείο και στον Μιχάλη τον Βουζούρ, στον κάθε διοικητή του νοσοκομείου. Ευχαριστώ. Τέλος. Θα ήθελα κάποιος, οποιοςδήποτε καρκινοπαθής να έρθει να κόψει ένα κομμάτι πίτα που θα αντιπροσωπεύει όλους τους καρκινοπαθείς μας. Thank you.
Πάνω απ' όλα υγεία στον η υγεία και η ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Σκέδασε, θα περάσουν όμορφα, είμαι σίγουρη. Καλή σας όρεξη. Ευχαριστώ.